ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όλους σας. Δεν το περίμενα αυτό, ούτε καν την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΚΝΕ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους κάναμε τις πρώτες κουβέντες, τον Νίκο τον Σοφιανό που κάναμε την πρώτη κουβέντα για να γίνει αυτό, το Γιάννη του Παζαχαριάκη που είναι ψυχή όλης της βραδιάς. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ο οδηγητής άλλαξε μορφή και έγινε από εφημερίδα περιοδικό, πιο πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε, δεν το θυμάστε, είστε πάρα πολύ μικροί, στο πρώτο τεύχος που ήταν και ιστορικό, που ο οδηγητής βγήκε ως περιοδικό, μου είχαν ζητήσει να γράψω ένα άρθρο. Είχα ένα κείμενο μέσα, ήμουν εδώ από πιτσιρικάς 20 χρονών και μου είχαν ζητήσει να γράψω ένα κείμενο. Ήμουν φοιτητής της ΑΣΟΕ και βέβαια μέλος της μας σπουδαστικής. Το θέμα είναι άλλο τώρα και θέλω μια χάρη, ότι αυτό το τεύχος δεν το έχω. Αν κάποιος από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ έχει κρατήσει αυτό το πρώτο τεύχος που ο οδηγητής έγινε περιοδικό, τα γενέθλιά μου είναι 5 Ιανουαρίου. Το περιμένω με μεγάλη χαρά να μου το στείλουμε. Συνηθίζω να λέω ότι τα τραγούδια που αγαπάμε, τα αγαπάμε, ένας λόγος βασικός που τα αγαπάμε είναι ότι μας περιγράφουν όμορφους, μας περιγράφουν ωραίους. Τα τραγούδια που αγαπάμε μιλάνε για την καλή εκδοχή του εαυτού μας. Αυτή που πάντα πρέπει να κοιτάμε, σε μια εποχή που πάνε να μας πείσουν ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι χαμηλών προσδοκιών. Δεν πρέπει να είμαστε. Σε μια εποχή που το βασικό δόγμα του νεοφιλελευθερισμού είναι τρεις λέξεις, αυτή είναι η πηγή της ιδεολογίας του, δεν χωράμε όλοι, χωράμε. Χωράμε. Εκείνο που δεν χωράει είναι η μυσαλλοδοξία, ο ρατσισμός, ο φασισμός και η φτώχεια, η οποία απλώνεται σε πάρα πολλά στρώματα της κοινωνίας. Τα τραγούδια είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μαζευόμαστε, πόσο μάλλον σε ένα φεστιβάλ που έχει δείξει ένα αδιανόητο πείσμα τόσα χρόνια. Πείσμα είναι αυτό. Να μαζευόμαστε και να κοιτάμε προς την καλή εκδοχή του εαυτού μας. Μας περιμένουν ήττες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πολλές ήττες. Αλλά και πάρα πολλές νίκες. Μας περιμένουν υπέροχες μέρες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και εύχομαι να μαζευόμαστε και να κάνουμε αυτό που θα πει το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε και το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε όλη την βραδιά. Να μαζευόμαστε και να ονειρευόμαστε τα ταξίδια που θα κάνουμε. Όσοι ήρθαν εδώ και τραγούδησαν, το ευχαριστώ πολύ λίγο γιατί πέρα από το επαγγελματικό που είναι δευτερεύον, με όλους μας δίνουν στιγμές ζωής, που είναι πολύ πιο σημαντικό. Τους αγαπώ ως ανθρώπους, που είναι πολύ πιο σημαντικό από την εκτίμηση που τους έχω ως καλλιτέχνες.